αυτή η κατάσταση. Κάθε χρόνο θα κλείνουμε δρόμοι. Θα εμποδίζεται το εμπόριο. Θα εμποδίζεται η μετακίνηση των ανθρώπων, η ελεύθερη, το συνταγματικό μας δικαίωμα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Υπουργέ? Μαζεύετε μια ομάδα ανθρώπων. Έχει δίκιο, δεν έχει. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εσείς θα το λύσετε. Η δουλειά σας είναι. Γιατί κλείνουν τους δρόμους? Δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Κοιτάξτε, σωστός ο προβληματισμός σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εμποδίσουμε μια κοινωνική παραγωγική ομάδα να διεκδικεί τα δικαιώματα του. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θα πρέπει και εμείς από πλευράς της κυβέρνησης, αλλά και οι αγρότες που κινητοποιούνται, να βρούμε μια... Ένα τρόπο συνεννόησης που να μην δημιουργούμε προβλήματα. Κάθε φορά κοιτάξτε την εικόνα αυτή, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Τώρα πήγαν, έκλεισαν ευζώνους. Θέλουν να πάνε στους προμαχώνες. Διαμαρτύρονται Σκοπιανοί. Εδώ μας έλεγε μια φίλη, τα παιδιά μας ετοιμάζονται για εκδρομή και να περάσουν από τα σύνορα. Θα περάσουν. Δηλαδή αυτά τα θέματα συζητάμε, αυτονόητα πράγματα για την κοινωνία. Κοιτάξτε, το 17. Λύστε. Κοιτάξτε, ήδη από τη δική μας πλευρά έχει γίνει κατανοητό, νομίζω, ότι η επικοινωνία της χώρας μας, ιδιαίτερα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα διακοπεί ούτε ένα λεπτό. Έτσι λέτε. Πέρσι είχατε πάει στην Ευρωσασκάλα σαν απολογούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό, και φέτος εκεί θα πάτε. Αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης, τουλάχιστον όσον αφορά έτσι τον προμαχών. Άρα το εμπόριο θα λειτουργεί ελεύθερα, λέτε, βεβαίως, ό,τι και να γίνει. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο η παρεμπόδιση της διακίνησης, είναι και ότι ως χώρα θα βρεθούμε, είναι σαφής η προειδοποίηση, κατηγορούμενοι, που στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πηγαίνεις κατηγορούμενος δεν μένουν μόνο σε συστάσεις, έρχεται και το πρόστιμο. Ακολουθούν και τα πρόστιμα. Ωραία. Και βεβαίως τα πρόστιμα να το καταλάβουν ειδικά οι αγρότες, επειδή είναι ένας χώρος ο οποίος έχει λαβήν ιδιαίτερα ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το έχουν αυτό υπόψη τους, τίποτα άλλο δεν μπορώ. Σωστά. Ναι, αλλά θα σου πει και ο αγρότης, ιδιαίτερα ο μικρομεσαίος, δεν βγαίνουν αγόρι μου, δεν βγαίνουν παλικάρι μου, και δεν είναι μόνο τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά για τα οποία θα συζητήσουμε μετά. Δεν βγαίνουν και με το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό και δεν γίνεται. Και του πεις στον άνθρωπο αυτό? Όντως έχουν... Εγώ δεν λέω, μπορεί να υπάρχουν και πολιτικά, εντάξει, έτσι είναι η ζωή, πολιτικές στοχεύσεις κτλ. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος το λέει καθαρά. Με όποιον αγρότη έχουμε μιλήσει, και όχι τους κλασικούς συνδικαλιστές, σου λέει, ρε παιδιά, καταλαβαίνω την κατάσταση. Είπα ότι δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και ότι πρέπει να πληρώνουμε και τις φορές για το ταμείο κτλ. Και τα φορολογικά. Αλλά δεν βγαίνουν στην παραγωγή. Ναι, όντως έχουν πρόβλημα και οι αγρότες, ιδιαίτερα στο κόστος παραγωγής. Πρέπει όμως όλα αυτά να τα συζητήσουμε μαζί και να δούμε τους τρόπους με τους οποίους. Όμως δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι αυτό θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας, του διαλόγου που πρέπει να κάνουμε. Μα είστε σε θέση να συζητήσετε. Βεβαίως. Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Αποστόλου, και θα σας ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα για κάτι. Τι να συζητήσετε με τον αγρότη? Η κυβέρνηση συζητάει αυτή τη στιγμή την πιθανότητα να μειωθεί το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο έχει οικοδομήσει, με βάση το αφορολόγητο το σημερινό, η σημερινή κυβέρνηση έχει πει στον αγρότη, και είναι αλήθεια αυτό, ότι το μεγάλο σας ποσοστό, παιδιά, είστε χαμηλοί αγρότες με μικρό εισόδημα, επομένως πέφτε στο αφορολόγητο πάνω, επομένως δεν πληρώνετε φόρο πολύ ή και καθόλου. Και έχουν και υψηλότερο, νομίζω. Αν πέσει το αφορολόγητο και πάει στο τάλιρο, αυτό το 80% επί και 90% που μας λέτε, πλείτε, θα πληρώσει και θα είναι αυτό που θα πληρώσει. Δεν του πείτε. Ότι μαζί με το βαρύ κόστος παραγωγής. Άρα πώς μπορείτε να συζητήσετε, λέω, χωρίς να έχετε κλείσει με τους Ευρωπαίους? Κύριε Γερίτζη, συζητάμε με βάση την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να προσεγγίσω τα πράγματα με αυτό σαφές που έχουμε δεσμευτεί και αυτό που αποτελεί και της κυβέρνησης δέσμευση. Ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Άρα ο Βαγγέλης Αποστόλου λέει στους αγρότες σήμερα ότι εγώ το αφορολόγητο δεν θα το ψηφίσω να μειωθεί. Με βάση αυτά. Πώς το λέτε, προσέξτε, κάτι, περίμενε. Να το αντιμετωπίσω το Υπουργό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προσέξτε. Με βάση λοιπόν αυτά που έχουμε μπροστά μας και αυτά που αποτελούν δέσμευση της κυβέρνησης, διαπραγματευόμαστε, συζητάμε. Αυτά είναι. Γιατί δεν το λέτε? Και θα πάτε σήμερα στον αγρότη και να του πείτε λοιπόν ότι εγώ, συγγνώμη Δημήτρη, ότι εγώ λοιπόν. Αλλά θα συμφωνήσουμε παλικάρι για να δω τα ποσοστά. Το 90% είστε κάτω από τα 10.000. Το 95% είστε κάτω από τα 10.000. Επομένως, αδέρφια, είστε μια χαρά. Δεν πρόκειται να πληρώσετε φόρο, μην ανησυχείτε. Το κλείσαμε αυτό και εξαιτίας του ότι δεν πληρώνετε φόρο, δεν πειράζει που ανεβαίνει λίγο η εισφορά. Το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, γιατί πρέπει και το ταμείο σας και εσείς να παίρνετε συντάξεις κτλ. Ωραία, θα σου πούνε και αυτοί. Μπορείτε να τον κοιηθείτε αυτό. Καλή πίστη ο αγρότης, θα σου πει εντάξει, Υπουργέ, το καταλαβαίνω το δύσκολο, και αφού είναι έτσι τα πράγματα, έτσι.
Και μεθαύριο το πρωί θα έρθει να του πει: μπορώ... Ένα λάθος έκανα, παιδιά. Δεν θα πληρώσετε. Δεν μπορώ να συζητάω με μια παραγωγική ομάδα που διαχειρίζομαι τα ζητήματά της με βάση υποτιθέμενα σενάρια. Η άποψη της κυβέρνησης σήμερα είναι αυτή. Δεν. Σήμερα το πρωί, αύριο να αλλάξει. Για προ... Όχι, σήμερα. Ξέρετε γιατί σας λέω, γιατί είπατε πριν κάτι που δεν είστε σε θέση να το εγγυηθείτε. Και κακώς το είπατε, κατά τη γνώμη μου. Το αφορολόγητο των αγροτών μπορείτε να το εγγυηθείτε. Εσείς, ο Βαγγέλης Αποστόλου. Όχι είναι η απάντηση, λέω εγώ. Εσείς τι θα πείτε. Ακούστε να δείτε. Δηλαδή, εγώ αυτή την ώρα μπορώ να μιλάω για υποτιθέμενα σενάρια. Μπορείτε. Να μιλάτε με την κανονικότητα. Και ρωτάω τον Υπουργό που διαπραγματεύεται με τους αγρότες. Σήμερα μπορείτε να εγγυηθείτε το αφορολόγητο των αγροτών. Η απάντηση είναι όχι, κύριε Υπουργέ. Πείτε εσείς ναι, άμα μπορείτε. Εγώ να εγγυηθώ με βάση αυτά που έχω μπροστά μου. Τι έχετε αυτό. Με βάση μπροστά μου είναι αυτό που έχουμε θεσπίσει, αυτό που έχουμε μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις συμφωνήσει με τους θεσμούς. Αυτό είναι υποαίρεση από τους δανειστές. Όχι. Είναι υποαίρεση, συζητάμε τώρα. Να ξέρω, αν συζητάμε να κλείσουμε την αξιολόγηση. Αν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να ξέρει. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι με την ευρία έννοια μέρος του οικονομικού επιτελείου. Έτσι. Φυσικά. Την ευρία έννοια. Λέω λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συζητάει το ενδεχόμενο μείωση του αφορολόγητου. Αυτή την ώρα ο Υπουργός δεν συζητάει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που έχει μπροστά του. Και με αυτό άρα συζητάει. Ανοιχτό. Άρα ανοιχτό το αφήνεται. Λοιπόν. Αυτό λέμε, κύριε Υπουργέ, και εμείς το ίδιο λέμε. Γιατί πρέπει να είμαστε έντιμοι. Κοιτάξτε. Όταν συζητάμε και ανοίγουμε ένα διάλογο με μια ομάδα που έχει πληγεί και είναι μια δύσκολη κατηγορία εργαζομένων όπως είναι οι αγρότες, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Να του λέμε ότι κοίταξε, αυτό που έχεις δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν πορεύθηκα ποτέ βάζοντας κόκκινες γραμμές. Σας το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα για τον απλούστατο λόγο. Είμαι μέλος μιας συλλογικότητας της κυβέρνησης και βεβαίως οι αποφάσεις δεν είναι προσωπικές. Αυτό έτσι για να ξεκαθαρίζουμε. Από εκεί και πέρα. Στο πολιτικό πεδίο εγώ ρωτάω αν εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να μειωθεί το χρόνο. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι αποφάσεις που θα πάρει η κυβέρνηση, αν υπάρξουν τέτοιες αποφάσεις, ως μέλος της κυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ εγώ να περιβλώ στον αέρα. Θα τις ακολουθήσετε. Έτσι. Σαφές. Μάλιστα. Ωραία. Το λέμε για να έχουν και υπόψη τους αγρότες πώς γίνεται ο διάλογος και να μην έχουν και οι ίδιοι υπερβολικές απαιτήσεις. Και να είμαστε ρεαλιστές όλοι, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό το θέτουμε το ερώτημα. Δεν το βάζουμε για να σας δυσκολέψουμε. Εδώ πρέπει να μιλάμε σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού. Εγώ σας λέω ότι αυτή την ώρα έχουμε αυτά μπροστά μας, με αυτά συζητάμε, αυτά δεσμευόμαστε. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Πείτε το ότι είμαστε υποεπιτροπία και δεν αποφασίζουμε εμείς. Δεν το ξέρουμε. Εντάξει και τελειώσαμε. Τι συζητάμε τώρα, κύριε. Όχι, απλά εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό νομίζω από τους αγρότες είναι ότι ειδικά ο αγροτικός χώρος, επειδή απολαμβάνει μιας κοινής αγροτικής πολιτικής, ενός κοινού ταμείου, το οποίο φέρνει γύρω στα 3,5 δις κάθε χρόνο στον αγροτικό χώρο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει να το υπερασπιστούμε. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία. Το καταλαβαίνω. Μην τα χάσουμε. Συμφωνώ από απολύτως. Εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Έρχεται όμως τώρα ο αγρότης για να τα λέμε όλα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απολύτως. Και ότι χρειάζεται να υπερασπιστούμε, μην παίξουμε με τα λεφτά των ανθρώπων. Ναι. Αλλά έρχεται ο αγρότης και σου λέει: ναι, αδερφέ, αλλά εσείς είστε η πρώτη κυβέρνηση που φορολογεί τις επιδοτήσεις. Εγώ επιδοτούμε, όντως. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, όλα τα εισοδήματα πρέπει να δούμε. Βρήκαμε ένα νόμο ο οποίος φορολογούσε με 13% από το πρώτο ευρώ και βεβαίως φορολογούσε όχι μόνο το καθαρό εισόδημα που προέκυπτε από την παραγωγική διαδικασία, αλλά και τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις, όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, γιατί θα πούν μερικοί όχι, δεν εφαρμόστηκε. Ναι, βεβαίως και δεν εφαρμόστηκε, διότι ήρθαμε εμείς μετά ως κυβέρνηση και η πρώτη παρέμβαση που κάναμε ήταν ότι είπαμε να φορολογηθούν από 12.000 και πάνω οι ενισχύσεις μέχρι 12.000. Δεν είχε εφαρμοστεί τώρα αυτό που λέτε. Βεβαίως, αυτός ο νόμος, ακούστε να δείτε. Εγώ θα σας παραθέσω και ερώτηση 25 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι το 2014 αρχές της χρονιάς ζητούσαν από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών να πάρει πίσω τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ναι. Αυτή ήταν αγροτοπατέρας. Άρα λοιπόν, εντάξει, μιλάμε ότι ήταν στα σχέδια να. Δεν την πήρε πίσω, ναι, έμεινε. Εμείς την πήραμε πίσω και τι φέραμε. Φέραμε αυτό που θα ισχύσει από φέτος. Δηλαδή τα εισοδήματα του 16 που θα εκαθαριστούν το 17. Το γνωστό, αφορολόγητο, όλο αυτό που θα καταλήξει και σε επιστροφή μάλιστα της προκαταβολής φόρου για το 95% των αγροτών. Νομίζω τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε το πετρέλαιο. Υπάρχει ο ΦΠΑ που είναι βάρβαρος για τους αγρότες. Τα έχετε ανεβάσει όλα στο Θεό.
Αυτά πώς θα βγει. Θα σας πω. Αφήστε το αφορολόγητο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το είπαμε, τελείωσε. Μιλάμε τώρα για το ΦΠΑ, το οποίο όντως έχει ανέβει στο 24%. Υπάρχουν. Δεν έχει ανέβει, το ανεβάσατε εσείς. Δεν ανέβηκε μόνο. Έχει ανέβει, το ανεβάσαμε εμείς. 24%. Θα κάνουμε μία παρέμβαση εκεί στη ζωική παραγωγή που υπάρχει ένα πρόβλημα. Από το 13 στο 24, ο αγρότης πληρώνει 24 και εισπράττει 13. Ναι, χρειάζεται μια παρέμβαση εκεί. Μάλιστα. Να το μειώσετε, δεν το σκέφτεστε. Δεν μπορείτε, ήδη, φαντάζομαι. Ήδη αυτές τις μέρες και σήμερα αρχίζαν και μπαίνουν στους λογαριασμούς τους οι επιστροφές που τους χρωστάμε. Ναι. Τώρα, το υπόλοιπο που προκύπτει και το ΦΠΑ που πήγε 24 και το άλλο που έχει σχέση με την προκαταβολή φόρου που προκύπτει από την συγκεκριμένη συμφωνία, ναι, που κάναμε, η οποία των πραγμάτων αρχίζει από τώρα να υλοποιείται, αντιλαμβάνεστε ότι δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να είμαστε ειλικρινείς. Εκεί μπορώ να σας πω εγώ, πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, ότι θα κάνουμε παρέμβαση για να πάρουμε πίσω αυτά που είχαμε δεσμευτεί. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι. Επομένως, από ό,τι καταλάβαμε, δεν έχετε να πείτε για τίποτα στους αγρότες. Αυτό που έχω να πω, μέχρι τώρα δεν έχετε πει τίποτα θετικό για τους αγρότες. Εσείς προβάλλετε, υποτίθεται, μια τακτοποίηση, τακτοποίηση του χώρου, εκτός των άλλων ζητημάτων. Λέτε, δηλαδή, για παράδειγμα, παιδί μου, εσείς είστε ένα είδος, ας πούμε, επαγγελματία, επιχειρηματία. Ή, εν πάση περιπτώσει, εκεί θέλετε να σπρώξετε, ας πούμε, το μεγαλύτερο τμήμα της αγροτιάς. Κάντε επάγγελμα αγρότης. Κάντε επάγγελμα αγρότης. Μάλιστα. Βιβλία, πόσα έσοδα, πόσα έξοδα κτλ. Έρχεται ο αγρότης, σου λέει, κάτσε όμως, αδερφέ, εμένα που έχω ως βασικό, ένα από τα βασικά μου έξοδα είναι, ας πούμε, ο εργάτης γης, αυτός που μαζεύει την παραγωγή κτλ. Που όλοι ξέρετε πολύ καλά ότι 9 στους 10 χρησιμοποιούν μετανάστες που δεν υπάρχουν πουθενά, τους πληρώνουν κανονικά ή μη κανονικά, αυτός και η ψυχή μας τι κάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα έξοδο και τους πληρώνουν. Αυτό δεν φαίνεται το έξοδο πουθενά. Λέτε εσείς το εργόσιμο. Λέτε, ο άλλος μου ανεβάζει το κόστος. Λέει, ο άλλος μου ανεβάζει το κόστος. Και μου δυσκολεύει τα πράγματα γιατί ούτε ο εργαζόμενος, ας πούμε, στη γη το θέλει αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε σε αυτό. Πώς δηλαδή, που είναι ένα βασικό κομμάτι των εξόδων. Θα σας απαντήσω και για το εργόσιμο, αλλά οφείλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ότι όλες αυτές οι επιβαρύνσεις, παράδειγμα που είπαμε για το 24% ΦΠΑ, ο αγρότης, τηρώντας βιβλία εισόδων-εξόδων, ουσιαστικά συμψηφίζει, οπότε την επιβάρυνση την έχει ο καταναλωτής. Δεν την έχει ο αγρότης. Έτσι, ένα αυτό. Και την προκαταβολή και το πετρέλαιο, όλα αυτά τα κοστολόγια, ο αγρότης όταν τηρήσει βιβλία εισόδων-εξόδων, έχει την αντίστοιχη μείωση, το αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως αυτή την ώρα, επειδή βάλατε το για το εργόσιμο, είναι μια, θα έλεγα, τομή, εγώ έτσι το έχω χαρακτηρίσει, στον αγροτικό χώρο, το ότι πρέπει οπωσδήποτε οι εργασίες εποχικού χαρακτήρα, αυτές που συγκεντρώνουμε την παραγωγή ναι, ή αυτές που φέρνουμε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να κάνουν μερικές εργασίες και, κυρίως αυτές τις κάνουν οι οικονομικοί μετανάστες, όλοι έτσι οι αλλοδαποί που έρχονται, επειδή βρισκόμαστε αυτή την ώρα σε μία στιγμή που καθορίζουμε τα όρια όσον αφορά έτσι, του εργόσιμου. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι εποχιακού χαρακτήρα εργασίες που γίνονται από όλους αυτούς που είτε τους φέρνουμε είτε έρχονται, μέχρι εκεί η εφαρμογή του εργόσιμου είναι δεδομένη. Δηλαδή, εντάξει, σε όλους αυτούς. Βεβαίως. Διότι όταν έχουμε, για να πάμε να συγκεντρώσουμε, παραδείγματος χάρη. Γιατί τι συμφέρει τον αγρότη αυτό το πράγμα. Ούτε τον ξένο συμφέρει, ούτε τον αγρότη αυτό που λέτε. Αν ο ξένος έρθει εδώ και βάλει εργόσιμο, γιατί να το βάλει. Τι τον νοιάζει, θα πάρει σύνταξη στην Ελλάδα. Έρχεται ο Αλβανός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος στην Ελλάδα να πάρει ένα μεροκάμα για 2 μήνες. Γιατί συμφέρει τον αγρότη. Τον αγρότη τον συμφέρει διότι αυτά τα χρήματα που πληρώνει τα βάζει στα έξοδά του, οπότε τον συμφέρει τον αγρότη. Απ' την άλλη πλευρά. Αλλά είναι παραπάνω. Σίγουρα. Από ότι είναι το μεροκάμα το κανονικό. Αν α πούμε, εγώ δίνω στον Αλβανό 30 ευρώ. Να σα πω. Τώρα, θα μου πει 40 με το εργοσύμο. Δεν είναι. Είναι 2 ευρώ παραπάνω ουσιαστικά. Εγώ συμφωνώ με την νομιμότητα. Δεν το λέω για λοιπόν, αυτό. Το λέω για να δούμε τι. Κοιτάξτε να δει τι διασφαλίζουμε. Διασφαλίζουμε καταρχά ότι την ανθρώπινή μα συμπεριφορά απέναντι στου ανθρώπου. Να έχει μια ασφάλεια. Έτσι. Να έχει μια ασφάλεια. Από εκεί και πέρα ένα ελάχιστο έσοδο το οποίο ουσιαστικά στου αγρότε πάλι θα πάει. Γιατί για το δικά του τα ταμεία θα ενισχύσει. Άρα λοιπόν αυτό να γίνει κατανοητό. Επειδή γιατί θα κάνετε λεφτά εκεί, πού θα τους βρεις. Πάει ο άλλος, μαζεύει ροδάκινα.
Πάει μαζεύει νεκταρίνια. Θα κάνετε ελέγχους. Είμαστε αυτή την ώρα σε μια τέτοια συζήτηση με τα συναρμόδια Υπουργεία όσον αφορά έτσι, το εύρος, τα όρια εφαρμογής του εργόσημα. Όμως η βασική μας κατεύθυνση είναι αυτή που σας είπα προηγούμενα. Για να μην καταρρίφθει. Τους δασικούς χάρτες τι γίνεται και φωνάζουν οι αγρότες. Έχουν λέει ολόκληρα κομμάτια με βάση τους δασικούς χάρτες, ολόκληρα κομμάτια της παραγωγής χαρακτηρίζονται δασικά. Τι γίνεται. Να σας πω, καταρχήν να πούμε ότι οι δασικοί χάρτες έπρεπε. Είναι μια υποχρέωσή μας η οποία έπρεπε να γίνει και κυρίως έπρεπε διότι οι δασικοί χάρτες έχουν ένα διπλό σκοπό. Ο ένας σκοπός είναι προστατεύουν τη μορφή. Την προστασία των δασών και ο δεύτερος είναι να υπερασπιστούν και τα εμπράγματα δικαιώματα που έχει η πολιτεία, που έχουν οι ίδιοι οι κάτοχοι. Για να καταρτιστεί το εθνικό κτηματολόγιο. Όντως υπάρχουν μερικά προβλήματα κυρίως που αφορούν αγρούς που έχουν δασωθεί ή αγρούς οι οποίοι στα πλαίσια της κήρυξης αναδοσωτέων εκτάσεων συμπεριελήφθησαν μέσα σε αυτές. Εγώ θέλω να, επειδή υπάρχει μια ανησυχία, θέλω να πω στους αγρότες ότι ούτε μία σπιθαμή αγροτικής γης η οποία συνδέεται με τις ενισχύσεις και τα δικαιώματα των αγροτών, γιατί αυτό μας αφορά, πρέπει οπωσδήποτε αυτά να τα περιφρουρήσουμε. Βάλαμε μια τάξη στις ενισχύσεις, να μην έχουμε πρόσθετα προβλήματα. Αυτά λοιπόν είναι δέσμευσή μας ότι θα λυθούν κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάσουν κατ' ελάχιστον τις ενισχύσεις. Για το εργόσιμο που είπατε πριν. Μπορείς να πάρεις εργόσιμο σε παράνομους. Έρχεται μια ομάδα ξένων, παράνομοι. Τι κάνουμε με αυτούς. Αυτό ακριβώς η βασική, η βασική αρχή του εργόσιμου ήταν να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παράνομα δεν έχουν τα απαραίτητα τα χαρτιά εδώ και είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος χρησιμοποιείται για αγροτικές εργασίες να τους δώσουμε τη δυνατότητα να παραμείνουν υπόσταση, το διάστημα εκείνο που απασχολούνται και ταυτόχρονα βεβαίως όχι να παραμείνουν να τους εκμεταλλευόμαστε, αλλά να παραμείνουν και αυτοί μέσα και σε ανθρώπινες συνθήκες, αλλά και να απολαμβάνουν αυτά που κατελάχιστον. Η κάρτα αγρότη, ρωτάνε εδώ κάτι οι αγρότες. Πότε θα αρχίσουν να λειτουργεί η κάρτα αγρότη. Η κάρτα αγρότη είναι συνδεδεμένη με τα δικαιώματα και τις ενισχύσεις. Αυτά λοιπόν τέλος Απριλίου που υποβάλλονται οι δηλώσεις. Ναι. Με Μάιο που υποβάλλονται οι δηλώσεις, όπου λοιπόν από εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και ενισχύσεις για τον κάθε παραγωγό. Ερχόμαστε λοιπόν στο διάστημα από εκείνο μέχρι την πληρωμή των αντίστοιχων ενισχύσεων. Μιλάμε τώρα για την βασική ενίσχυση. Για τη βασική ενίσχυση, το 80% ξεκινάμε με το 80% της βασικής ενίσχυσης. Σε αυτό το εξάμηνο, εφτάμηνο θα μπορεί ο αγρότης να χρησιμοποιεί την κάρτα. Έχοντας βεβαίως βάλει ως εγγύηση την αντίστοιχη ενίσχυση και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα. Έχουμε με όλες τις τράπεζες μια σύμβαση. Δίνει τη δυνατότητα κυρίως για χαμηλότοκη χρηματοδότηση. Μιλάμε για επιτόκια γύρω στο 4%. Χαμηλό. Πάμε στο ζήτημα όμως, στον συνάδελφό μας. Έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή με τον κύριο Καμένο, ο οποίος πέταξε πάνω από τα ίμια. Και τι έκανε, Ζήση. Καλημέρα. Καλημέρα. Με το πρώτο φως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της αεροπορίας μας, τον αντιπτήραχο κύριο Χριστοδούλου, πέταξε με ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού του Aegean Hawk πάνω από την περιοχή των Ήμιων.